Υπό τον ανατριχιαστικό ήχο από τις σιρήνες που προειδοποιούσαν για αεροπορικές επιθέσεις ξύπνησαν εκατομμύρια κάτοικοι στις ελεύθερες περιοχές της Ουκρανίας. Με ανακοινώσεις, οι αρχές της χώρας προειδοποίησαν τους κατοίκους να τρέξουν στα καταφύγια. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε εξάλλου ότι το τελευταίο 24ωρο οι ένοπλες δυνάμεις χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους με αεροπορικές επιθέσεις. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σε νέο μήνυμά του, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας του εξακολουθούν να έχουν υπό τον έλεγχό τους τη στρατηγική σημασία περιοχή του Μπαχμούτ έξω από τον Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ. Загалом на сході і на півдні робимо все, щоб окупанти відчували. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για απόκρουση των Ουκρανικών αναγνωριστικών επιχειρήσεων στο Ντονμπάς. В районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской Народной Республики, Новосадовое и Торская Донецкой Народной Республики. Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται και η απόκρουση επιχειρήσεων ανακατάληψης περιοχών γύρω από τη Χερσόνα, με τον εκπρόσωπο τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας να αναφέρει ότι σκοτώθηκαν συνολικά 180 Ουκρανοί στρατιώτες. Χθες, στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, κοντά στην νοτιοδυτική Μεθόριο με την Ουκρανία, δύο άντρες από πρώην Σοβιετική Δημοκρατία που δεν κατονομάζεται από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιτέθηκαν σε πεδίο βολής του Ρωσικού στρατού. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 11 Ρώσοι στρατιώτες, ενώ άλλοι 15 τραυματίστηκαν.